Καλησπέρα από τον μπάσκετ, τον λέτε τον μπασκετάκι Θεσσαλονίκα. Evolution κατηγορία. Η Master. Η Master έχει τελειώσει και περνάει στα playoff. Όπως και το κύπελο, αλλά η Evolution που ήρθε πιο μετά. Είναι κανονική διάρκεια, regular season και έχουμε σήμερα συντέμπιση με Never Again. Στο τζάμπολο Χαριζόπουλος από Never Again και λογικά θα πάει ο αναγνώστη. Ο Στρόγιος είναι. Πήρε τη θέση του αναγνώστου στο ζωγραφιστό, στο κύκλο και τον τζάμπολο. Παίρνει τον πρώτη επιθέση με τον Μπατάλα να μείνει στον Σκόιτο στον λίγο ποιος. Άστοχο. Είναι Never Again τώρα. Έχουν την επίθεση. Καριζόπουλος. Τιτήρλας. Γιώργο. Σταμάτησε το μετά σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο όποτε χρειαστεί σταμάτησε το για λίγο. Θα σου πω κάτι, θα πω κάτι θέλω. Έχω μια μικρή διακοπή γιατί πρέπει να... Εδώ πια είναι τα παιδιά, τα δύο χωρίς πολύ. Ο Μπατάλας. Τελικά θα συγκρατήσει την μπάλα που για να περάσει το Στρόγιο. Τώρα θα περάσει το Στρόγιο η μπάλα, ο Στρόγιος. Oh, the way off balance, ούτε άστοχο, θα πάρει μπάλα του Μπατάλα όμως. Αναγνώστου. Θα παίξει με πρόσωπο ακόμα, 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Επίσης περνάει το baseline. Λοκάρνε πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφο, θα σου πω από ποιον μπλοκ έχει και τον μπλοκ, από το νούμερο 20 το Σιρόπουλο. Και τώρα Χαριζόπουλος τρίποντος με τον κυριασμό, άστοχο, rebound ο Μπατάλας. Ο Στρόγιος, όχι ο Μπατάλας είναι ο Σιρόπουλος. Θα κλέψει όμως και θα αστοχίσει και θα αφήσει ο Σιρόπουλο. Στα πρώτο 1,5 λεπτό του συναναμέτρου δεν έχουμε σκόρ ακόμα. Ο Μπατάλας κατεβάζει, έχει αποσύσεις και σήμερα λίγο πιο πάνω. Δημήτρη, έλα λίγο. Τον παίχτη θέλω. Επιστρέφω σε λίγο, πρέπει να δούμε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε, μας βοήθησε ο Δημήτρης αναγνώστου. Μάθαμε, το παιδί με την πατάρα είναι ο Καραμπέτσος και ο άλλος, ο έτερος, είναι ο Αναλόγλου. Ο Μιγιόρδος στον Τιτήρλα. Τιτήρλας στο σπαθί. Αυτό στο Μιγιόρδο, από τη γωνία δίποντο, πρώτο καλά της αναμέτρησης με Μιγιόρδο να ανοίγει το σκορ 0-2 για Never Again. Μπατάλας τώρα για Σιφέ. Σας έλεγα πριν έχει απουσίες. Ο Διόπανος ο Κούσης. Λείπει, τώρα έχουμε τον Αναλόγλου. Καραμπέτσος. Η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή της ΤΕΦ. Και ο Τζάστης που έχει μια ρίξη στο πέλμα από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Ρεγός. Θα δούμε και περαστικά πολλές οι αποσίες για ΣΥΤΕΝ. Να δούμε πώς θα το διαχειριστούν, αλλά είναι συνηθισμένοι. Πώς το λέει η παροιμία. Δεν το θυμάμαι τώρα, μαλόνια κάτι λέει. Συνηθισμένα τα αγωνία στα λόγια, κάπως έτσι. Θέλω να αφήσω τους βερμπαλισμούς, τους βερμπαλισμούς μου και τις κατομάρες μου. Η ουσία είναι ότι έχει αποσίες η ομάδα της ΣΥΤΕΝ. Είναι 6 σήμερα. Έχει την επαναφορά με τον Μπατάλα. Την περνάει στον αναγνώστου. Ο αναγνώστου. Θα λήξει ο χρόνος επίθεση, δεν το είχα αντιληφθεί. Οπότε η Never Again προηγούνται με 2-0 με το καλάθι του Γιώργο. Έχουν την ξανά την κατοχή με τον Καριζόπουλο. Ο Σπαθής είναι αυτός που παίρνει την μπάλα, κάνει λάθος πάσα, κλέβει ο Αναλόγλου. Ο Μπατάλας. Ωραίο drive. Διέβγαλε την μπάλα προς τα έξω, αναγνώστο. Στρόγιος, ωραία η άμυνα χαμηλά από τον Χαριζόπουλο και φρυδιασμός με τον Μιλιόρδο. Να στο γύρισε να αφήσει putback, θα το πετύχει ο Χαριζόπουλος. Θα το πετύχει. 0-4 είναι Never Again. Στα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Χαμηλό το σκορ ακόμα. Το μάθος προσπαθούν να βρουν τα πατήματά του. Εφηδιάζει τώρα η ΣΥΤΕ. Ο Καραμπέτσος αστοχή. Θα πάρει όμως το θετικό ρυμπάνω στη δικιά του άστοχη προσπάθεια. Θα βγάλει. Θα προσπαθήσει να δώσει τον αναγνώστο. Τεφίλας. Θα παρευρεθεί. Θα βγάλει την μπάλα. Γιώργο 8.
Γιώργο, 8 όπως έχει. 8 ήτανε, όπως έχει. Ο χρόνος πόσο είναι, ήταν 8. Α, ναι, σωστό τώρα. Δεν ξέρω. Υπόλοιπο. Υπόλοιπο. Αναμνήρωση να δεχτεί. Και αυτό. Δεν άλλαξε κάτω εκεί. Ήτανε... 8. Πόσο μπροστά γίνεται. Βλέπετε, Γιώργο, βλέπετε το σκορ. Βλέπετε το... Ο Μπατάλας θα κάνει λάθος πάσα. Η μπάλα. Who's never again. Με τον τίτλο να κατεβάζει. Σιρόπουλος, Χαριζόπουλος, Τιτίβλας, Παπαϊωάννου, Σιρόπουλος, ωραία και μου φορέα πάρα για νέα ραγγέν, παίζει ανοιχτά με καλές αποστάσεις. Τιτίβλας, ωραία και κάουτ πάσα στον Χαριζόπουλο, τρίποτα από 45, πολύ όμορφο καλάθι, προϊόν ομαδικής προσπάθειας και κυκλοφορίας μπάλας. 0-7 και time out για σιτέ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στον μπάσκετ του Λέντο. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά η ομάδα το Never Again. 0-7. Με 5 πόντους του Χαριζόπουλου, ένα τρίποδο και ένα putback και ένα τρίποδο του Μιόλου Πηγωνία. Νησιτέ, δεν έχει πετύχει ακόμα καλάθι. Καραμπέτσος τώρα. Καλή άμυνα, Χαριζόπουλος θα τρέξει. Θα δώσει τον τίτλο. Τίτλας, δεν θα σηκώσει τον κεφάλι. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λάθος. Ο Τσαϊλάνης που πέρασε. Θα δω στον Καραμπέτσο, στον Μπουμπάγκο, έχει περάσει. Ο Βαδόπουλος έχει περάσει στον Μπάγκο. Δεν καταφέρουν να κάνουν προσπάθεια οι Σιτέ. Τώρα ο Σιρόπουλος. Τι Τίβλας. Πάπα Ιωάννου. Σιρόπουλος. Ωραίο χουκ, κατοχή όμως. Ωραίο, ως προς την τεχνική του, κακό ως προς την εκτέλεσή του. Η ΣΥΤΕ έχει ξανά την επίθεση. Δηλαδή η κοσμία του περάζει, δεν έχει βρει ακόμα καλά την ομάδα ΣΥΤΕ που είναι σαφώς επηρεασμένη από τις απουσίες. Έχει να το διαχειριστεί αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρουμε όσοι έχουμε τέτοιες πάθεις. Πόσο επίπονο είναι να έχεις απουσίες, γενικά και πολύ σημαντικών παιχτών. Αλλά όχι μόνο, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Ο αναγνώστος, ωραίο drive, θα πετύχει κόλφα, αλλά όχι. Θα πάρει όμως το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Ω, δεν μίξε να γνωστώ. Οδηγείται στην κρατηγόμενη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και για να δούμε αν θα έχουμε πρώτο τους πόντους για στέ, όχι με την πρώτη βόλη του αναγνώστου, έχει το δικαίωμα στην ελεύθερη. Δεν είναι λεφτά και αυτά, έχει ρόλο για να λιώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Θα στοχίσει και στην δεύτερη, θα πάρει το δικό άλλη, μπάλου και να πετύχει το καλάθι. Ο Στρόγιος, να που είσαι ακριβώς στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, στα 5 λεπτά δηλαδή, πετυχαίνουν τις πρώτες δύο πόντες του με τον Στρόγιο και μειώνουν σε 2-7. Ο Σιρόπουλος τώρα στον Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου στο σπαθί, τρίποντο, εύστοχο, ωραία κυκλοφορία μπάλας από την Έγκαρα Γκέν. Δεύτερο τρίποντο, 2-10, 4 και 35 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μπατάλας τον αναγνώστου. Ο αναγνώστου. Πολύ ωραία ενέργεια. Ας το έχεις την έχει αυτή την κίνηση στον Dream Shake, αυτό το γύρισμα που μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Δεν τα κατάφερε να το πετύχει. Ας το έχεις τώρα και ο Σιρόπουλος στον post του post μέγα βρέδιος. Καραμπέτσος. Τσαϊλάνης, δύσκολη ενέργεια στόχη, σε επιθετικό ριμπάνω από τον ίδιο όμως. Ένα νέος και χρόνο. Τώρα 12 δευτερόλεπτα ακόμα για σιτέρα και γλώσσα στην επίθεση. Ο Μπατάλας από το high post προσπίδε πολύ ωραία. Ο Μπάλανς αστοχή σε αυτό το μισό πασματάκι. Και ο Τιτίνος τώρα πήρε την εισαγωγή. Πάσε και κατεβάζει, περνάει το μισό. Έχει ακόμα 18 δευτερόλεπτα για την γλώσσα στην επίθεση ομάδα ο Νέβερα Γκέρ με τον Τιτίνα. Τον αρχηγό να παίρνει μια προσπαθή, να πάει μέχρι τα μέσα, βγάζει τη γωνία πολύ όμορφα στο Παπαϊωάννου. Αστοχή αυτό, αλλά πάνε σε σωστές επιλογές στην Never Again. Με κυκλοφορία μπάλας και καλές αποστάσεις. Oh.
hook αριστερό από τον Αναγνώστη που τις έχει αυτές κινήσεις στο post. Τέταρτος πόντος για Σιτέ, 4-10 μειώνουν, ο δεύτερος καλάθι. Πολύ μ' αρέσουν οι κινήσεις στο post από τον Αναγνώστη. Ένα πολύ ωραίο αριστερό hook shot, 6-10 μειώνει. Χαριζόπουλος, τρίποντο άστοχο από την πολύ ωραία kick-out πάσα του Σιρόπουλου, το rebound το πήρε ο Μπατάλος που κατεβάζει την μπάλα και την δίνει στο Τσαϊλάνη. Ο Τσαϊλάνης πάει σε τρίποντο από τις 45 μοίρες, θα στοχίσει θετικό rebound ο Καραμπέτσος που βοηθάει με τη δύναμή του. Προσπάθησε να βρει τον Τσαϊλάνη στο κόψιμο, έγινε το λάθος. Ο Τιτίλας θα κατεβάσει για Never Again. 2-24 για τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Τι Τίρλας. Σε φάσα του σπαθή έγινε το λάθος. Ήταν οχυρωμένη άμυνα τον Τισιτέ πίσω. Με αποτέλεσμα η πάσα προς τα μέσα να μην περάσει. Τώρα ο Στρόλιος, πολύ ωραίο γύρισμα. Πολύ ωραίο γκολφάρα από τον Στρόλιο. Από το ζωγραφιστό, ακόμα δύο πόδια Σιτέ, πριν είχε αναγνώσει τώρα Στρόλιος, αλλά και το πρώτο ήταν put-back του Στρόλιο, οπότε 6 πόσο του ζωγραφιστό έχουμε. Μειώνε 6-10 και ευκαιρία να πετύχουν, άμα πετύχουν εμείς τον τρίπο να μειώσουν στο πόσο μια συμμετοχή σε ένα τρυπόντο. Για να δούμε άμα ο Στρόλιος θα πετύχει τον πέμπτο του πόντο. Θα στοχίσει. Το σκόρ παραμένει ως έχει. 2 λεπτά και 1 λεπτά για να τελειώσει το 12. Έχει περάσει Σαχινίδης και Τσόρλαλης από Never Again. Χαριζόπουλος παίρνει τον Σαχινίδη. Ο Σαχινίδης στο Σιρόπουλο. Τρίποντο από την κορυφή. Άστοχο. Ριμπάντο Πατάλας. Προσπαθεί να τρέξει. Ίσκει ανοιχτό έχουν πεδίο και κερδίζει 2 βολές. Κακό αμυντικό transition από Never Again σε αυτό. Σε αυτή τη συνάμυνα. Ο Αναλόγουλου θα επιστρέψει στο παρκέ. Θες του Καραμπέτσου. Πρώτη βολή άστοχη για τον Πατάλα. Δεν είναι εύκολη μέχρι στιγμής οι παίκτες της ΣΥΤΕ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεύτερη βολή έστοχη αυτή τη φορά. Θα μειώσουν στους 3, 7-10. Και ο Σαχινίδης. Μια Never Again. Παπαϊόν, πολύ ωραία στο Τζόναλι, ο Τζόναλις. Προσπάθησε να δει στη γωνία τον Χαριζόπουλο. Έκανε το deflection ο Τσαϊλάνης. Νέα αλλαγή. Περνάει και ο Λεφάκης. Ο ψηλός όμως. Αλλά δεν παίξει ρακέτα. Τώρα παίξει. Κατά βάση περιφερειακά το βλέπω να κινείται. Σαχινίδης που είναι αυτός ψηλός όμως, αλλά και αυτός. Όλα να πέφτει. Πολύ ωραία από τον Χαριζόπουλο. Αυτό πάει σε close out επίθεση πολύ όμορφη. Πολύ ωραία, αλλά στοχή. Αλλά ήταν σωστό. Πολύ ωραία close out επίθεση στο drive του Χαριζόπουλου. Έπαιρνε κατά από τον Ξερικά. Και τώρα η συντέχνη την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο και να σου φανίσουμε με την χτυρίποτα. Στρόγιος, χτυπάνε στο ζωγραφιστό. Κλείνει όμως η άμυνα. Τζάμπολ, η κατοχή για Σιτέ. Για Σιτέ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Διορθώθηκε το λάθος που έγινε. Δεν ήταν η κατοχή για Σίτε, ήταν για Never Again. Γιατί η πρώτη επίθεση ήταν η Σίτε. Οπότε το μελάκι έδειξε Never Again. Το jump ball έγινε και το foul τώρα χαμηλά. Λεφάκης. Πολύ ωραίο μπάσιμο, αλλά τελευταία στιγμή παρεμβλήθη χέρι παίκτηση και για πέτρεψε. Γυρίσω εδώ στο καλάθι, ωραίο Τσαϊλάνης τώρα, φιλόδοξη ενέργεια. Η μπάλα για Σιτέ, μπράβο στον Σαχινίδη, αξίζει το πρωτοκρότημα, παραδέχεται ότι έβγαλε ο ίδιος και αυτές οι ενέργειες πρέπει να επιβραβεύονται. Ο Λεφάκης θα κλέψει την επαναφορά.
θα βγάλει στο Χαριζόπουλο. Ανοιχτό γήπεδο για τον Πιτσιρικά. Φάουλ το έκανε ο Τσαϊλάνης δύο φορές για τον Πιτσιρικά τον Χαριζόπουλο. Εστόχησε την πρώτη το σκορ 7-11. Αστόχησε στη δεύτερη, 30 σόλτα απομένουν για να τελειώσει το 12-11. Το 7-11 είναι Ever-Again, η C-Take, την εφήτηση θα είναι τελευταία της επίσης για το 12-11. Μπαίνει και λίγο σκορός για Ever-Again. Η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή τώρα. Και τέλος, 15 σόλτα και 20,7 για να τελειώσει. Οπότε έχουμε μια μικρή απόκριση 5,7. Δεύτερο λεπτόν μεταξύ του χρονομέτρου του Κωνσταντινού και αυτού του shot clock της λήξης του χρόνου. Όχι, το shot clock είναι το πρώτο που είπα. Το άλλο είναι ο χρόνος για να δείξει το δεκάλεπτο. Η Νέβερα Γκέν δεν θα κλέψει την μπάλα. Σήμερα από την τελευταία πίτα τώρα είναι για Στεφ. Δεν υπάρχει χρόνο τώρα για Νέβερα Γκέν. Μπατάλας, Στρόγιος, Τσαϊλάνης, τρίποντο άστοχο. Στρόγιος δεν προλαβαίνει. Δεν θα μετρούσε και να έμπαινε. Λήξη πρώτο δεκαλέπτο, αλλά δεν μπήκε. 7-11 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέφω στο μπάσκετ του έτοιμο γιατί δεν είναι στο 7-11. Νέβερα και Σιτέ 7, Νέβερα και 11 και πρώτη επίσης δεκαλέπτο για Σιτέ. Είχαμε και ένα τζάμπολο, οπότε το βελάκι τώρα δείχνει Σιτέ που είχε κάνει και την πρώτη επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου, αλλά επειδή μέσα το άφησε το τζάμπολ και αλλαγή κατοχής, έξανα την κατοχή. Πολύ ωραία ενέργεια του αναγνώστο, αστοχή έβγαλε ο Λεφάκης, σωστό συνεργείγμα. Οπότε η ΣΥΤΕ έχει την παραφορά από την baseline με 14 όλο το υπόλοιπο χρόνο επίθεση. Τσαϊλάνης αστοχή. Τώρα νομίζω έβγαλε ο Στρόγιος. Όχι, πάλι η Νέβερα και έβγαλε. Έβγαλαν. Οπότε ξανά 14 όλο το και ξανά επαναφορά από την baseline για ΣΥΤΕ. Αναγνώστου για 3 αστοχή. Rebound ο Τσόρλαλης. Μακρινή πάσα από στο Χιώτη. Πέρσι και αυτό στο παιχνίδι. Αλλά έκανε πολύ καλή άμυνα ο Χιώτη στον Τσαϊλάνη Σακινίδης. Λεφάκης, πολύ ωραίος εφνιδιασμός πραγματικά, Λεφάκης δεν καταφέρνει. Αναγνώστη πήρε το rebound, πολύ όμορφη κυκλοφορία μπάλας που είναι εφνιδιασμό. Τσαϊλάνης. Τσαϊλάνης. Στρόγιος. Καραπέτος πηγαίνει για να δώσει ένα πίτσικο, ωραίο πίτσικο έδωσε. Αστόχησε ο Στρόγιος, συνδετικό rebound του Καραμπέτσος, δεν καταφέρει να πετύχει το footback. Τώρα ο Λεφάκης στο rebound. Μακρινή πάσα στο Χιώτη, Χιώτης και πολύ ωραία στη γωνία. Στο Μιλιόν, ο οποίος αστοχεί στο τρίποδο, Καραμπέτσος θα πάρει ακόμα ένα rebound, πολύ δυναμικός ο Καραμπέτσος. Και ο Τσιαϊλάνης κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον αναγνώστου. Σύστημα 5 φώναξε. Βλέπω γιατί στην απέναντι γωνία κόβει. Στρόγιος, Μπατάλας. Πολύ ωραία προσπίθηκε. Πάει προς τα μέσα, κερδίζει. Ακόμα ένα φάουλ. Και το δικαίωμα να ξεδέσει ακόμα δύο φορές. Αρκετές φορές κερδισμένοι για την ομάδα ΙΣΥΤΕ. Με τον Μπατάλα τώρα να αστοχίζει πρώτη. Όμως δεν το εκμεταλλεύονται μέχρι στιγμή. Υπέκτης η ΣΥΤΕ. Αστοχή και στη δεύτερη. Rebound τελικά από τον Τζόρναλη. Προσπάθησε ο Καραμπέτσος, δεν καταφέρει να πάει το σπάουτ. Ο Χιώτης για Never Again. Σαχινίδης δίποντο, ήταν μέσα το ένα του πόδι. 8-13. Και λάθος στην επαναφορά. Το σύνδεσμο του λάθος κάνει κάτι τέτοιο. Μπήκε μέσα από πόρτο. Σύνδεσμος. Εκτός ο σύνδεσμος απλά συμβαίνει. 14 σόλτα τώρα. Οπότε η πίθεση για να ευεραγγέλνει με επαναφορά από την τελική γραμμή. Ο Σακίνης Πολεφάκη, ο Λεφάκης. Στον Τζόρλαλη, Τζόρλαλης. Πολύ ωραία στο Χιώτη. Πολύ ωραίο καλάθι για να ευεραγγέλνει πραγματικά. Πολύ ωραίο. 8-15 προηγείται η ομάδα με τα κίτρινα. Never again.
Μπιστέ τώρα με τον Πατάλα. Έκλεψη level again. Ο Πόπολο, πάλι δεν καταφέρει. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Γιώργος. Δεν στρώξε στη δεύτερη, double score. Όχι ότι είναι μεγάλη διαφορά, 8-16 σε ένα χαμηλό. Σε ένα παιχνίδι που κινείται χαμηλά εξαιρετικά μέσα στιγμή. Σκιαϊλάνη στο αναγνώστο. Αναγνώστο Μπατάλα. Καλή άμυνα του Χιώτη, δεν κλέβει όμως την μπάλα. Μπατάλας. Πόδι από το Χιώτη. Οπότε 14 στρώματα. Ένα νέο στρώμα έχουμε. Επαναφορά την πλάγια για γραμμή. Μια συντέντηση. Προσπαθεί να μειώσει και να πλησιάσει. Όχι ότι είναι μεγάλη διαφορά έτσι. Το πόδι δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ. Μπατάλας. Ωραία στη γωνία στο Τσκιαϊλάνι, τρίποντο, άτυχος στο Τσκιαϊλάνι, πραγματικά άτυχος. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Rebound πήρε ο Τσόρλαλης. Μιλιόδος ανεβάζει από τον πλάγιο διάδρομο. Ο Χιώτης, με τον Καραμπέτσο, το μαρκάρι ψηλά. Ο Ρετσπέφτης ο Καραμπέτσος. Τρίποντο ο Τσόρλαλης άστοχο. Rebound το Μπατσάλας, δίνει στο στρόγιο. Κάτε βάλει όπως την μπάλα. Μαρκάρι που ξεκινήτη. Δεν είναι στον αναγνώστο, αναγνώστο με το λεφάκι. Ο αναγνώστο, off balance, άστοχο δίποντο, shot στο rebound. Έγινε το λάθος, έκλειψε ο Μπατάλας. Δίνει στο στρόγιο και δύο πόδια για σιτέ. Που μειώνει σε 10-16, 5 και 54 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Χιώτης, ένα floater αστοχή, αναγνώστο, παίρνει το rebound. Σκιαϊλάνης τώρα κατεβάζει. Για να δούμε αν θα πλησιάσει και άλλο η ομάδα της ΕΤΕ. Σκιαϊλάνης θα δώσει στον Μπατάλα. Ο Μπατάλας τον αναγνώστο. Αναγνώστου τρίποντο. Θα μειώσει και άλλο η ομάδα της ΕΤΕ με την τρίποντη βόμβα του αναγνώστου. 13-16. Λεφάκης. Μιλιόρδος για 3-45 μοίρες. Αστοχή. Rebound Μπατάλας και νομίζω τώρα άμα δεχτεί καλά στην ομάδα το... Is never again. Πολύ πιθανό να κάνεις και time out. Σκιαϊλάνης. Βρίσκεται τον αναγνώστο. Μπατάλας. Στο κύριο τρίπο το επιθετικό rebound ο Στρόγιος. Πολύ ωραίο μπλοκ ξεκινήν πραγματικά. Παραφορά από την τελική γραμμή. Βγήκε ο Μπατάλας. Επέστρεψε ο... Ανάλογο δεν πήγε μπάλα στο πάνω, οπότε... Δεν είχαμε ανανεώσει χρόνο. Λήξη επίθεσης. Never again. Ανά την κατοχή. Μιλιόρδο στο Χιώτη. Τρίποντα από τη γωνία, εύστοχο. Από το Χιώτη. Μειώνει στο Χιώτη. Θα ανεβάζει τη διαφορά στους 6. Τρίποντο. Όπου άτυπος πάλι ο Τσκαϊλάνης. Το διάσημα το κλείνει μπάλα. Μιλιόρδος. Λεφάκης. Μιλιόρδος. Σαχινίδης για πίσω την κορυφή. Αστοχή.
time out. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Επιστρέφω εδώ στο μπάσκετ το Let's Go μετά το time out. Συντέχνει κατά το χείρο των αναγνώστων να κατεβάζει. Μπατάλας. Αργάνεται από το χιώτη. Αναγνώστου. Πολύ ωραίο γύρισμα. Hot Sky Landing, την μπάλα θα παραμείνει στη σιτέ. Θα έχει όμως μόλις 3 δευτερόλεπτα για να κυκλώσει επίθεση. Θα κλέψει ο Σπαθής. Λεφάκι στον ευθυντιασμό. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. Το σκορ γίνεται 13-21 για Never Again. Κάνει διαφορά στους 8. Λάθος και κατευθεί ξανά στην ομάδα των Never Again. Συγκροτείται με 8 πόντους, 3-15 για να τελειώσει. Και το δεύτερο δεκάλεπτο. Μιγιόρδος. Χαριζόπουλος το πέτρεψε. Μιγιόρδος από τη γωνία. Αστοχή. Θετικό rebound το Λεφάκι. Χιώτης. Ωραία ενέργεια του Σπαθή. Χαριζόπουλος. Αστοχή. Rebound το. Λάθος, Καριζόπουλος κλέβει και πάει σε τόσο. Αριστερό λέει λάθος. Σέρνει ψήφιο αριθμό από τον διαφορά. Πλέον 13-3, λάθος. Απρόσεκτη ζητέ. Προσπαθείς να καταφέρνει. Καριζόπουλος θα βγάλει. Ναι. Μπατάλας είναι αυτός που θα πιστεύει στη θέση του Καραμπέτσο. Ότσια η Λάρις είναι αυτός που κατεβάζει για σιφτέ. Δίνει στον αναγνώστο, αναγνώστο. Ωραία προσφύγει τον Μπατάλας. Δίνει στον αναγνώστο τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο του αναγνώστο. Ανάσα για την ομάδα της σιφτέ. Που μειώνει σε 7-10-23 και έχω περάσει τα τελευταία 2 λεπτά του δεύτερου δεκαλέτου που μας οδηγήσει στον άποδο του πρώτου χρόνου. Ο Χιώτης, Χαριζόπουλος, Λεφάκης, αστοχή, έκανε έρυπο στο τρίποντο Λεφάκη. Αλλαγή, θα περάσει ο Σιρόπουλος στο παρκέ, ο Λεφάκης θα πάει στον πάγκο. 1-42 για τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Αναγνώστου. Στρόγιος, Μπατάλας από το Χάιπος. Το κύριο θετικό είναι πάνω το Στρόγιος. Πουτ μπακαλάφι. Και να πούμε ένα 5-0 μίνι. Ένα μίνι 5-0 σερί. Ίση τεπ μειώνει στους 5. 18-23. Μιλιόρδος, ο Στάζος να κάνει πάσα πίσω την πλάτη. Έγινε το λάθος, ο Μπατάλας. Έκλεψε, κατεβάζει. Σκιαϊλάνης, αναγνώστου. Ωραία στο Στρόγιο, ο Στρόγιος ακόμα 2 πόντι από το ζωγραφικό, από το Στρόγιο. 20-23, μειώνει στους 3 και έχουμε πέρα στο τελευταίο λεπτό για τα τελευταία στους 55 δευτερόλεπτα. Καλό κλείσιμο πάνε να κάνεις είτε. Για να δούμε όμως τώρα η Νέβερα και τα έχουν δει. Θα κάνουμε Σιρόπλος floater, ωραίο άστοχο rebound. Τσαϊλάνης, αλλά λάθος. Μιλιόρδος κλέβει. Είναι στο Χαριζόπουλο, Χαριζόπουλος, πολύ ωραία προσπίτε, ωραίο floater, μη, πολύ ωραίο καλά, 20-25 από το Χαριζόπουλο. Πάρα λίγο να γίνει πάλι λάθος. Σκιαϊλάνης, αναγνώστου. Έχουμε φάουλ. 21 δευτερόλεπτα για να γίνει στο δεύτερο δεκάλεπτο. 14 ευρώ θα πάει για ΣΥΤΕ. Θα μείνουν και 6,6 γιατί είναι 20,6-21. Για συντομία χρόνια είπα 20,21 για την τρογγυλοποίηση. Για Never Again, αναγνώστου. Με το σειρό
Κωνσταντόπουλο το μαρκάρει, αναγνώστου, τρίποντο. Δεν θα καταφέρει αυτή τη φορά ο Δημήτρης αναγνώστου. Θα πετύχει το τρίτο τρίποντο, η μπάλα για να έβαινα και δεν θα έχουν τελευταία επίθεση. 10,8 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Μιλιόρδος για να δούμε θα βγάλουν. Με έβαινα και στην επίθεση, Μιλιόρδος. Η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή τους, έγινε παρεμβολή. Παναφορά έκανε ο Μιλιόρδος. Αστοχή ο Σιρόπουλος, Μιλιόρδος θα προλάβει, δεν θα καταφέρει όμως. 20-25 θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. Επιστρέφουμε μετά τις απαραίτητες ανάσεις που θα πάρουν και οι δύο ομάδες για την ένταξη του τρίτου δεκαλεπτού. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο. Να τα λέμε σωστά, με νεύρα και να έχουν την πρώτη επίθεση στο δεκάλεπτο και να προηγείται με 20-25 στην επίθεση. Σακινίδης, ωραίο κόψιμο του Χαριζόπουλου, δεν κατάφερε να βρει το καλάθι. Θετικό rebound όμως από τον Τζόρναλ, που αστοχή δεν πετυχαίνει το bootback. Ο αναγνώστου τώρα. Γεια σητέ. Που τα πάει πολύ καλά με τη διαχείριση των αποσιών της. Και Αϊλάνης το έχει πάει σε πιο χαμηλό τέμπο το παιχνίδι. Της φέρει λάθος. Έγινε στην προσπάθεια της Αϊλάνη να δώσει τον καραμπέτο. Ο καραμπέτος δεν συγκράτησε. Χαριζόπουλος τον Τζόρναλ. Μπλοκάρει τον αναγνώστου πολύ όμορφα. Και ο πρόγειος τώρα για σητέ. Στον αγνώστο, τον αγνώστο. Ψύχρεμα, όρημα. Με καθαρό μυαλό. Θα ψάξει τώρα την πάσα και θα την βρει στον Αδαλόγλου. Ο Αδαλόγλου στον στρόγιο αυτό, στον Καραμπέτσο, ο Καραμπέτσος αστοχή, rebound, θετικό, δεν βρήκε σε φάνη μπάλα, οπότε δεν είχαμε ανανέωση χρόνο. Σωστό, πολύ σωστό, οπότε η μπάλα ξανά στην ομάδα των Never Again. Έχει περάσει ένα λεπτό. Σε αυτό το δεκάλεπτο δεν έχει πια ακόμα πόντος. Αλλά γενικά το παιχνίδι κινείται σε πιο χαμηλά παραγωγικά επίπεδα. 45 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο. Λεφάκης, Χαριζόπουλος, είναι ο Χαριζόπουλος το Λεφάκη. Τρίποντο, έστοχος ο Χαριζόπουλος ο Παναγιώτης. Ο Βενιαμίν, όπως τον μ' αρέσει να λέω εγώ τους μικρούς. 20-28. Δεν είναι ρούκι γιατί δεν είναι πρώτη εμφάνιση. Και Αϊλάνης αναγνώστου. Σκιάι Λάνης τρίποντο 45 μοίρες, δεν θα απαντήσει, πάω το τίτλας. Θα δώσω το Λεφάκη, Λεφάκης. Τίτλας. Σκρίνω από το Λεφάκη, χέντο του τίτλα πολύ ωραία με τον Χαριζόπουλο. Ο Λεφάκης τελικώς αποδέχτησε, αλλά θα εκτελέσει τελικά το αλλά πήγαινε ότι νόμιζε ότι δίσταζε. Δίσταση, αλλά το πήρε τελικά το σουτ. Ο Καραμπέτσος που κάνει σπουδαία δουλειά στον τομέα των rebound, παίρνει το rebound, κατεβάζει και την μπάλα τώρα. Για να δούμε, θα σκαρφιστεί, θα δώσει τελικά στον Αδαλόγλου και αυτό στον Καϊλάνη. Ωραία συνεργασία, ωραία κυκλοφορία μπάλα, ωραίο κόψιμο τον αγνώστο. 22-28, η Σιτέρα τα παρατάνε, είναι η ομάδα που το πηγαίνει μέχρι τέλους. Να το παρατήσει σε κάνα σημείο του παιχνίδιου, το παιχνίδι. 22-28 πλεονασμό τώρα σε κάνα σημείο του παιχνίδιου, παιχνίδι. Έχω πει το παιχνίδι και λέω το παιχνίδι. Φάουλια! Δεν είμαστε τώρα εδώ κριτική επιτροπή για την ορθή εκπορά της ελληνικής γλώσσας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε περιγραφή. Απλά προσπαθώ να δω που είναι. Για την ορθή περιγραφή του παιχνιδιού, συσταγωγικά ορθή, γιατί υπάρχει υποκειμενικός παράγοντας, υποκειμενική διάσταση σε όλα τα πράγματα. Δύο βολές για Τσόρλαλη. Στην πρώτη άστοχος, το 22-28 παραμένει. 7 και 29 για να λιώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Τσόρλαλης, άστοχος και στη δεύτερη. Μπατάλας. Αναγνώστου. Καραμπέτσος, σαν να έκανε βήματα, έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον, αλλά δεν είμαι εγώ διατητής. Έχει διατητές και είναι και πολύ καλή διατητές στο μπασκετάκι. Ας το φάουλ είχαμε. Η Never
Ράγκερ με Σαχινίδη την επανάφαση του Λάγκερ. Μετά το δεύτερο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το οποίο απομένουν 7 λεπτά για να τελειώσει. Το τρίτο, η Τίρλας. Τρίποντο άστοχο του Τσόρβαλη. Rebound Φρόγιος. Skylands κατεβάζει. Δίνει στο Ματάλα, προσπάθησε που πήρε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Κακό του στον Ματάλα, κακό όχι ως προς το... Στην επιλογή ήταν σωστή επιλογή, κακό ως προς το πού πήγε η μπάλα. Ο Λεφάκης τώρα για Never Again. Και το έφερε το Χαριζόπουλο, Χαριζόπουλο στον Τριτήρλα. Τρίποντο 45 μοίρες από τον αρχηγό, εύστοχο. Και 22-31 βρίσκει λύση η ομάδα των Never Again. Έξω από τη γραμμή των τριών πόλων με τον Τριτήρλα. Ο Τσιχαϊλάνης στον αναγνώστο. Αναγνώστο. Να γίνει το λάθος, θα κλέψει είναι η ομάδα με τα κίτρινα. Ο Λεφάκης τώρα για Never Again. Θα πω στο Σαχινίδη. Σαχινίδη σήμερα σκύρεται σε πιο ρηχά νερά. Νομίζω ο φυσικός ηγέτης του ομάδας των Εμερικών. Άμα μπορούμε να μιλάμε τέτοιους όλους. Κλέβει τώρα ο Σαχινίδης. Χαμηλά νερά αυτό που έγινε, το λάθος του Σαχινίδη. Στα χαμηλά νερά την διάθεση να παίξει, να βάλει όλους τους συμπαίκτες στο παιχνίδι και όχι να το πάρει σόλο, που μπορεί να το κάνει και αυτό ο Σαχινίδης. Πολύ μεγάλο σκόρερ. Θα θυμίσω από αυτά που έχουμε δει στο μπασκετάκι με την παρουσία του. Σε αρκετά παιχνίδια που έχει αρχίσει η ομάδα, έχει βγει και μπέτσο MVP. Μπατάλα στον αναγνώστο. Αυτός ο Στόλιος, θα μπλοκαριστεί πολύ όμορφα αυτή τη φορά το Λεφάκι. Θα τρέξει τώρα ο Τσόρλαλη, θα δω στο Χαριζόπουλο. Ο Πιτσιρικάς ακόμα δύο πόντι. Αυτή τη φορά που τραζίσει ο παιχνίδι του Γιώργου. 22-33 και time out για σιτέ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Η Σιτέ έχει την μπάλα με τον Skyline με κατεβάζει. Πριν το time out, έχει το διαβούμε με Χαριζόπουλο. Πήρε την μπάλα από τον Μιόδο. Φάουλ του Λεφάκη στον αναγνώστο. Επαναφορά από τον Μπατάλα να ψάχνει την πάση για να βρίσκει στον αναγνώστο τελικά. Αναγνώστο. Αναλόγλου. Σκιαϊλάνης. Έστειλε τον Καραμπέτσο, πάει σε pull-up shoot. Το κύρι, bound από τον Τσόρναλη τελικά που έδωσε στο Μιλιόρδο. Έχουμε περάσει τα τελευταία 5 λεπτά από το 30 λεπτό. Ο Μιλιόρδος. Πολύ ωραίο γύρο, πάρα πολύ όμορφο καλά για τον Μιλιόρδο, πραγματικά πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο φούτγορ. Και να πει διαφορά. Πηγαίνει για πρώτη φορά στις 13 για Never Again. Αδαλόγλου, αναγνώστο. Σκαϊλάνη τρίποντο, αστοχή, επιθυμικό rebound ο Μπατάλας. Αναγνώστου, πολύ ωραίο running. Χουφ, τώρα αυτό ήταν floater, τι ήτανε. Αστόλισε επιθυμικό rebound όμως για Σιτέ, αναγνώστου. Θα παίξει στην πιθαστική της κίνησης, τον διάβασε ο Τόμος Λεφάκης. Ο Μπατάλας δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα για Never Again. Που έχουν την κατοχή με 3.54 να απομένουν για να γίνουν στο δεκάλεπτο. Baseball pass από τον Γιώργο, λάθος. Ο αναγνώστος έκλεψε. Ο Μπατάλας θα σώσει, ο αναγνώστος πρέπει να περάσει όμως γιατί 18 πέτα πέτα. Θα την πέσει. Παλάβλος. Δεν θα τα καταφέρουν. Έχουμε παράβαση στο δευτερολέπτο. Είναι έβαλα και τώρα θα πάρει 14 φόλτε η επίθεση γιατί θα είναι στο μισό. Ο Τιτήλας πήρε την μπάλα από την επαναφορά του Παπαϊωάννου. Τιτήλας. Αστοχή. Λοιπόν το Αδαλόγλου. Αναγνώστο. Καλά. Μπέτσος. Ο Τιτήλας
προσπάθησε να κλέψει. Τελικά κέρδισε την κατοχή ομάδα του Never Again. Καναπέζει στον Εύγαλ έξω. 22-35, 3-22 για τελειώσει. Το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μιλιώτος κατεβάζει την μπάλα για Never Again, τη Τίρλα, στο Λεφάκι, Λεφάκι, στο ωραίο drive. Άτυχος, για να καταφέρει να πει μπάλα. Μπατάλ, Τρόγιος με σχολείται τώρα για Σίτε. Μπατάλας τώρα είναι, τον έψαχνω πριν. Θα πέτυχε ωραίο καλάθι ο Μπατάλας και θα μειώσει στους 11-24-35-2 και 50 για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Λεφάκης, ωραία πάσα στον Τιτήλα που έκοψε από την αδύνατη πλευρά και πέφτει και δύο πόντους για την ομάδα του. Για φορά πηγαίνει πάλι στους 13. Ελέγχει το παιχνίδι Never Again στον σαφές, αλλά δεν έχει ξεφύγει. 13 είναι το μέγιστο. Το παλεύει όσο μπορείς και με τις αποσίες της. Μπατάλα, Τσκαϊλάνη, Αδαλόγλου παίρνει το φάουλ. Γιώργη. Δεν είναι δόθια. Δευτερόλεπτο ή φάουλ. Δεν έχω καταλάβει. Τρία δευτερόλεπτα δόθηκαν. Και τρία. Έκανε ρεύμα στον Δημήτρη τον Νέρε. Και μου έδειξε νέο και έδειξε τρία. Μιλιόρδος drive. Όχι ό,τι θα βγάλει. Καλή άμυνα τον αγνώστο. Μπήκε μπροστά στον Μιλιόρδο. Και τον ανάγκασε να ψάξει την πάσα από την εσκοπή. Το επόμενο στην τάπα, με αποτέλεσμα να γίνει το λάθος. Sky Lannis, αλλά έτσι όπως έλεγε το φάσμα, νομίζω πήγαινε για τάπα ο αγνώστος. Αναγνώστη τώρα στον Αδαλόγου, πρέπει να βγει από το σωραστό. Μπατάλας, ίσως να έγινε και φάουλ. Όχι, δεν έγινε φάουλ. Πολλές φορές μας παρασύρουν οι φάσεις. Η Νέβρα και έχουμε πάλι την επίθεση με τον Χιώτη να υποδέχεται την μπάλα. Μιλιόρδος. Ε, hey, Παπαγιάννου, με συγχωρείτε. Χιώτης. Τον αναγνώστο, καλή άμυνα τον αναγνώστο. Παρόλο που είναι πιο ψηλός και θεωρητικά υπήρχε εμείς μας τον Χιώτη, ο αναγνώστος τον έπαιξε χαμηλά και του πήγαν του κλέψει την μπάλα. Τώρα και ο Τσκαϊλάνης κάνει τον deflection. Καλή αμυντική λειτουργία για Σιτέ. Η Νέβρα και έχουν την επαναφοράμε, αλλά έχουν 4 χρόνια για να δώσουν επίθεση με τον Τσορλαλ. Δηλαδή στο Μιλιόρδο, ο Μιλιόρδο πρέπει να σηκωθεί. Προλαβαίνει ο Τσορλαλ. Όχι, δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει, ναι, ναι, ναι. Put back, αλλά δι, ακούστηκε ο χρόνο γιατί δεν είναι ένα νέο σοκούλι το μπάζερ. Όχι, ότι θα πετύχει αυτό το put back και θα διευρύνει το προβάδισμα τη ομάδα με τα κίτρινα. Νέβερα και είναι στο συν 15 πλέον. Πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο για ψήνη. Σκαϊλάνης. Αναγνώστου. Μπατάλας. Ωραία κυκλοφορία μπάλα Στρόλιος. Θα τραπεί μπάλα Λαβγιάρη Γαλιάνα. Τσκέλης ο χρόνος επίθεσης. Στην πολύ καλή άμυνα του Never Again. 55,6 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο και στη ρέπα του Never Again να διευρύνει το προβάδισμά του. Με το Μιλιόρδο να κατεβάζει. Να δίνει στο Χιώτη, ο Χιώτης. Τώρα λίγο το λάθος, θα συγκρατήσω ο Παπαϊωάννου, πιέζει ο Αδαλόγλου. Λάθος, καλή άμυνα τώρα και για Σιτέ. 33 τρόλια για τελειώσει το δεκάλεπτο. Η Σιτέ με το Μπατάλα δίνει στον Στρόγιο αναγνώστου. Τρίποντο. Άστοχο rebound ο Τσόρναλης και η τελευταία επίθεση ήταν στην ομάδα του Νεύρα και να φυσικά πάει στην πρώτη λογική και από ό,τι φαίνεται πήγε στη λογική της μεγάλης επίθεσης. Όχι ότι θα πετύχει νέο putback για την εγκρίνη όμως θα είναι πάσα του Χαριζόπλου οπότε δεν είναι putback. 24-1, πάνε να κλείσει τώρα η Νεύρα Γκέν με νέο μέγιστο στις 17. Σκαϊλάνης για τρίτο από πολύ μακριά στοχή. Αναγνώστο δεν θα προλάβει. Θα λήξει το τρίτο δεκάλεπτο 24-1 για Never Again. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο 24-1 για την ομάδα των Never Again. Ο Ισητέκης πρώτος είναι στο δεκάλεπτο με τον αναγνώστου. Παρκάρει τον Ψηλόπουλο. Κρατάει σταθερό, τρομερή ενέργεια. Βάλ τώρα Δημήτρη αναγνώστου να το κάνουμε highlight. Πολύ ωραία ενέργεια, δεν τα κατάφερα από το Δημήτρη αναγνώστου.
Μιλιώτης, Μιλιόρδος, Σιρόπουλος. Λάθος πάσης προσπάθειά του να βρει μέσα στον Ρούτσο τον Τσόρναλη, τον Μιλιόρδο με συγχωρείτε. Ο Πατάλας για Σιφτή, Αβαλόγλου. Γνώστο, πολύ ωραία ρίπες. Δίπλα από κάτω τα πόδια. Παραγνώστο δεν έχει μόνο κινήσεις. Του λέει έχει κινήσεις τον κυριακό. Μία από αυτές είναι αυτή, αστοχή. Όμως, ριμπάουντος Ιρόπουλος. Μακρινή πάση στο Κιώτη. Μιλιόρδος Ιρόπουλος. Μιλιόρδος Κιώτης. Ο Κιώτης δεν θα καταφέρει. Ωραίο putback, άστοχο όμως. Από τον Σιρόπουλο. Ισητέ τώρα με τον Αδαλόγλου. Ο αναγνώστης θα περάσει ακριβώς το 8 δευτερόλεπτο από το μισό. Δεν νομίζω ότι δεν το είχαν αντιληφθεί καν νομίζω. Αδαλόγλου. Πατάλας. Στη γωνία. Λίγο Παγιωάννου. Καλή άμυνα. Έγινε το λάθος. Μιλιόρδος. Ωραία πάσα εθνιδιασμού στο Χαριζόπουλο. Τώρα εκμεταλλεύονται το μικρό. Τα τρεξίματά του. Και νέο μέγιστο. Στη σύμπτωση 19 ημέρα. 24-43. Ο αναγνώστο, ο αναγνώστο. Λίγο το λάθος, τρίποδο τον Αδαλόγλου. Άστοχο, ο Κιώτης έχει κουραστεί η ομάδα της ΣΥΤΕ, είναι σαφές αυτό. Η περιφέρεια αθλητικά η Νέα Βραγκιά έχει περισσότερη ενέργεια, με 6 άτομα η ΣΥΤΕ. Ο Μιλιόρδος είναι τώρα αυτός που έχει την μπάλα. Δίποντο, στη γωνία σας προπόνησε στο χείρι, rebound ο Μπατάλας. 7-40 για να γίνει στο παιχνίδι. Όλα συνηγορούνε στη νίκη των Never Again. Αν είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έτσι όπως πάει ο εμπειρικό του παιχνιδιού, τολμώ να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Ο αναγνώστου. Καραμπέτσο. Έβγαλε την πατάνα και δεν τον αναγνωρίσαν εύκολα. Η μπάλα ξεβάσανε τα ραγκέν. Που ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Το υπόμενο με 19 πόντους. Ο Μιλιόρδος ζητάει ένα σκρίνο του Σιρόπουλο και το παίρνει. Πολύ ωραία πάει μέχρι μέσα σε αυτή τη γρήγορη επίθεση με τον γρήγορο πιτ. Δημιουργήσε ανισορροπία στην άμυνα της ΣΥΤΕ και πέτυχε ακόμα δύο πόντους και πήγε διαφορά πάνω από τους 20 πλέον, 24-45. Δύσκολη ενέργεια του Μπατάλα. Αλλιώθηκε η προσπάθειά του, έκλειπε τη Νέβρα και τρέχουν με το Χιώτη, ο Χιώτης. Στο Σιρόπουλο, Σιρόπουλο, στο Μιλιόρδο. Ο Μιλιόρδος αν σε προπόνεις πάλι. Αστοχής όμως κανά. Ο Χιώτης, θετικό rebound. Αστοχή, rebound ο Στρόγιος. Κλέβει ο Χιώτης. Σπαθής. Μιλιόρδος. Σπαθής. Χιώτης. Αστοχό rebound αναγνώστο. Στρόγιος κατεβάζει. Μπατάλας. Ωραία πάσα πραγματικά της Καϊλάνης ο Μπατάλα που έκανε πολύ όμορφο up and under και μείωσε σε 26-45. Είμανε το πρώτο το καλάθι με καλέπι για Σιτάλα, δεν είμαι σίγουρος. Ο Μιλιόρδος στο Σιρόπουλο, ωραίο hook shot, πολύ όμορφο καλάθι και ο Σιρόπουλο αυτό το hook τελείωμα. 26 λεπτά. Καλάθι Αβαλόγλος. Πόσο 47, 5-30 για να γιώσει το παιχνίδι. Αριζόπουλος που φλετάρει με το πέτσο ρομπιτή. Νομίζω αυτός είναι το φαβορί, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν είμαι στατιστικολόγος και δεν έχω δει δηλαδή στατιστικά. Ας το έχει στο τρίποδο ριμπάντο Χιώτης που κι αυτός δεδομένου του χρόνου συμμετοχή που έχει παίξει. Εντάξει, 24. Πολύ ωραίο. Putback τελικά από το Σιρόπουλο. Πολύ όμορφη φάση για Never Again. Δεν πήγε το καλά αυτό με Χαριζόπουλο, αλλά έγινε το πολύ ωραίο putback του Σιρόπουλου. Τράγια πράγματα σε ένα και σε αυτό το έργο. Skyline.
Γιάννης. Παλόγλου, πω, δύσκολη ενέργεια. Και εφνιδιασμός, ο Χιώτης θα πετύχει δύο εύκολους πόντους. Λογικά, όχι, με διαψεύει ο Χιώτης. Πατάλα για σηκέ. Απρόσκλη, πάει στον Βαλόγλου και λάθος. Έχει κουραστεί η ομάδα της Σιτένε. Θα πέστα εδώ αυτό. Το ξαναλέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out που πήρε λογικά η Σιτένε, γιατί πρέπει να διαχειριστεί με τις ανάσεις της. Υπάρχει κούραση στην ομάδα. Ο Ματάλας πέρασε στον πάγκο. Ο Χαριζόπλος τώρα στο Λεφάκι. Λεφάκης. Ωραίο φλόουτερ. Καλά, πολύ όμορφο στο Λεφάκι από το φλόουτερ. 28-51, νέο μέγιστο των 3 πόντων. Για να Ever Again, 4-20 για μείωση. Το παιχνίδι. Και έβρε για να πάρουν μια ακόμα νίκη αναγνώστου. Τον Καραμπέτσο, ο Καραμπέτσος. Τον αγνώστο, αναγνώστη για 3. Έχει το τρίποντο αναγνώστου. 31-51, μπορεί να έχει πετύχει κι άλλο, δεν το θυμάμαι, αλλά σίγουρα έχει πετύχει 3, τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. 4 λεπτά ακόμα για να δει στο παιχνίδι. Χαριζόπουλος με συγχωρείτε, Ξηρόπουλος. Πολύ ωραία στο Τιτήρλα. Τρίποντο Τιτήρλα, άστοχο. Ριμπάλτ και Αϊλάνη. Ωραία, τρίπλα κατά τα πόδια. Θα την βγάλει έξω. Καταλόγλου. Στρόγιος. Σκαϊλάνης, δύσκολο καλάθι, πραγματικά. Από τον Σκαϊλάνη θα λικαρίσκω. 33-51. Μειώνει η ομάδα του Τέπου. Της αξίζει πολλά, μπράβο, για τη μαχητικότητα της. Είχε να παίξει και να διαχειριστεί τις απουσίες της. Και σημαντικές, κομβικές απουσίες, έτσι. Γιώμανος δεν είναι, αστοχός ο Τιτήλας. Ο Τζάστας. Ο Γρηγοριάδης, θα πω στη μάμα μου, δεν λέω λάθος το όνομά του. 3 λεπτά ακόμα, ο Αδαλόγλου αστοχή. Χρυζόπουλος, θα περάσει ανάμεσα από Καραμπέτσο και Αναγνώστο. Θα πάρει και την πάρα του Τιτήλα, give and go, καλά, θες με διασμό. 33-53. Για να έβερα γκέστη. Ο Στρόγιος βγήκε σαν ακόμα αναγνώστος. Καλά από τον Αταλόγλου. Αναγνώστος της Τρίλας. Δίνουν τα χέρια σε αυτή την μικρή σύγκριση που είχαν μεταξύ τους. Και οι δύο τώρα παιδιά με ήθος. Δεν περιμένουμε από αυτούς να μαλώσουν σε μια επαφή που θα έχουν μεταξύ τους. Πολύ ήρεμοι. Αστοχή ο Λεφάκης σε πουλα. Πήρε το rebound ο Καραμπέτσος. Ενώ στον αναλόγο και αυτός ο Τζιαϊλάνη. Τζιαϊλάνη κατεβάζει. Αναγνώστου. Αυτό ήταν τα τελευταία 2 λεπτά. Τζιαϊλάνη, ωραίο replacement, ωραίο τρόπο το άστοχο όμως. Rebound Χαριζόπουλος εδώ στο Λεφάκη. Λεφάκης κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία πάση του Τιτήρλα. Πω πω τρομερή φάση πραγματικά Τιτήρλας Χαριζόπουλος. Απίστευτη φάση, 35-55. Αλλαγή ο Μπατάλος στο πράσινο θέση του Σκελάνη. Αναγνώστου. Αστοχή. Δεν πάω το Χαριζόπουλος. Ακόμα ένας ενδιασμός. Λεφάκης. Παίξει lay up. 35-57. 1-21. Μια λίγο στο παιχνίδι. Ο Σκαϊλάνη. Στρόγιος, αναγνώστου. Θα γίνει το λάθος, ο Λεφάκης θα κλέψει. Έχει περάσει το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Διαδικαστικό, ωραία πάσα του διασμού. Σπαθής, putback του Χαριζόπουλου. 35-59. Είναι η Ever Again. Θα πάνε σε μια μεγάλη
Κασιλίδης. Αναγνώστο. Πόπο τρομερό spin move τον αγνώστο. Δεν πήγαινε το καλάθι, θετικό rebound το ίδιο. Αριστερό hook, ούτε αυτό. Νέο θετικό rebound, δεξί hook, ούτε αυτό αναγνώστο. Πολύ ωραίο footwork όμως. Τολμώ να το πω. Χαριζόπουλος τώρα για δεύτερα γκέν. Πολύ ωραίο γύρο step. Πανέμορφη ενέργεια στο κύριο όμως. Διακόπτεται λίγο το παιχνίδι. Γιατί είχαμε εισβολή, συσσαγωγικά εισβολή μπάλα στο δίπλα γήπεδο. Ο Σπαθίδης στο λεφάκι. Δεν θα κάνουν επίθεση και μπράβο τους. Απλά θα πρέπει να δώσω την μπάλα στους αντιπάλους για να μην αγωστεί η πόρτα του. Θα την πετάξει απλά. Ναι, θα τελειώσει το παιχνίδι. Μπαίνει η κίτρια η ομάδα. Ο Νέβρα Γκέν, κόντρα συντέρ, 35-59. Καλό βράδυ από εμάς.